Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ιδιαίτερα επιθετική και καταδικαστέα χαρακτηρίζει η Αθήνα την ενέργεια του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν να παρουσιάσει χάρτη που δείχνει τα μισά νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη να ανήκουν στην Τουρκία. Η ακραία αυτή πρόκληση ήρθε λίγε ώρε μετά τι νέε απειλέ του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. Σε μια διανόητη πρόκληση προχώρησε η άγκυρα δια του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, του ακροδεξιού Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο οποίο σε επίσκεψή του στην έδρα των κρίζων λύκων φωτογραφήθηκε κρατώντα χάρτη του Αιγαίου, στον οποίο φαίνεται να ανήκουν στην Τουρκία τα μισά νησιά του Αιγαίου αλλά και η Κρήτη. Κάτι που δεν υπήρχε στο χάρτη τη γαλάζια πατρίδα όταν ο Ερντογάν πριν από δύο χρόνια επισκέφθηκε το Τουρκικό Πανεπιστήμιο Εθνική Άμυνα. Η δημόσια ανάρτηση χάρτη από άνω τα στελέχη του κόμματο που αποτελεί κυβερνητικό εταίρο στην Τουρκία, ο οποίο απεικονίζει αντιγωνίζει ελληνικό έδαφος ως τουρκικό αποτελεί ιδιαίτερα επιθετική και προκλητική ενέργεια και είναι απόλυτα καταδικαστέα. Δυστυχώ αποτελεί μέρο τη κλιμάκωσης τη ακραία ρητορική από την Τουρκία, τη οποία είμαστε μάρτυρε σε καθημερινή βάση. Αναμένουμε την άμεση κατηγορηματική και δημόσια αποδοκιμασία της απαράδεκτης αυτής πράξης αμφισβήτησης της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας μας. Λίγε ώρε πριν την πρόκληση Μπαχτσελή, ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα Χολουσιακάρ είχε εξαπολύσει νέε απειλέ κατά τη Ελλάδα. is the need to align ourselves, everybody behind international law, uh, against revisionism, against any kind of effort to change borders uh, through force, against war. Στη δίνη της ακρίβειας παραμένουν οικοκυριά και επιχειρήσεις με το οικονομικό επιτελείο να κάνει λόγο για πληθωρισμό διαρκείας και να προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης μετά το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα σε βραχνά εξελίσσονται και τα ενίκια. Στο κόκκινο παραμένουν οι τιμές σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα, με τους καταναλωτές να αντιδρούν σε όλων των ειδών της ανατιμήσεις με τον ίδιο τρόπο, μειώνοντας την κατανάλωση. Μάλιστα οι προοπτικές για κάποιες ανάσες είναι ιδιαίτερα θολές. Δεν έχουμε δει κάποιο φως όπου να δείχνει ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα από το χειμώνα. Άρα θα συνεχιστούν τα προβλήματα, θα συνεχιστεί ο πληθωρισμός το οικονομικό επιτελείο κάνει λόγο για πληθωρισμό διαρκεία και προαναγγέλει παράλληλα νέα μέτρα στήριξη. Ο πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα αποκλιμακώνεται τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν θα μα εγκαταλείψει. Η εκτίμησή μα είναι ότι το καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίο και πάλι θα επιστραφεί στου πολίτε στο σύνολό του. Το ράλι στα καύσιμα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, χωρί να μπορούν να γίνουν ασφαλεί εκτιμήσει για το πού θα σταματήσει. Η μέση τιμή τη βενζίνη πανελλαδικά αγγίζει τα 2,376 ευρώ το λίτρο, στην Αττική τα 2,333 ευρώ, ενώ σκυκλά διατηρείται πάνω από τα 2,6 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, οι αυξήσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Ενδεικτικά, μέσα σε ένα χρόνο το αλεύρι από 1 και 10 πέρσι πωλείται τώρα προ 1 και 70 ευρώ και το κοτόπουλο από τα 3 και 15 τον περσινό Ιούνιο στα 4 και 15 ευρώ φέτο. Την ίδια ώρα τα νοικοκυριά καίνε και οι αυξήσει στα ενίκια, που σύμφωνα με ειδικού τη αγορά έχουν επιστρέψει σε προοικονομική κρίση επίπεδα. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μα. Οι σφοδρέ βροχοπτώσει και οι ισχυροί άνεμοι χτύπησαν κυρίω τη Σκύρο, που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Η καταγραφή των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει και κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί. Δύσκολη κατάσταση και σε Σκόπελο, Θάσο και ρέθυμνο, όπου προκλήθηκαν σημαντικέ ζημιέ σε δρόμου, σπίτια και επιχειρήσει. Εντοπίστηκε ζωντανό λίγο πριν από τι 12.30 το μεσημέρι, ο ένα από του δύο άνδρε που αγνοούνταν από χθε στη θαλάσσια περιοχή στο Ποσίδι τη Χαλκιδική. Ο 30χρονο βρέθηκε να κολυμπάει νοτιοδυτικά τη Κασάνδρα και η κατάσταση τη υγεία του είναι σχετικά καλή. Συνεχίζονται οι έρευνε για τον εντοπισμό και του δεύτερο αγνοούμενου τουρίστα ηλικία 28 ετών. Στη Σρι -Λάγκα, τώρα όπου οι τεράστιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων με τον πρόεδρο της χώρας να προαναγγέλει την παρέτησή του εντός της εβδομάδας όπως και ο Πρωθυπουργό. Η Σρι Λάνκα αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία της από την έλλειψη συναλλάγματος ενώ δεν μπορεί να εισάγει καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με το Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.